ξένης του Κωνσταντίνου, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τους επιχειρηματίες. Πιο πολύ όμως εσάς, οι οποίοι στηρίζετε το έργο διαχρονικά του Δημοτικού, προβάλλονται στις θέσεις, στις δράσεις και τις διεκδικήσεις. Σήμερα είναι μια διαφορετική μέρα, μια μέρα που την περιμένουν οι ελεύθεροι επιχειρηματίες, μια μέρα που περιμένουν ώστε να ξαναμπούν σε τροχιά εξυγίανσης και ανάπτυξης τη μικρομεσαία επιχείρηση. Η επιχείρηση που έχουμε ακούσει τα τόσα καλά για αυτήν, από διαχρονικά από τις κυβερνήσεις, η επιχείρηση όμως που δέχεται και αλλεπάλληλα χτυπήματα και κάνει μια μεγάλη προσπάθεια να μείνει ζωντανή σε μια υφεσιακή κατάσταση, σε μια μνημονιακή κατάσταση και πραγματικά αξίζουν τις συγχαρητήρες στους συναδέλφους μας οι οποίοι βιώνουν τα πάντα. Κύριε Γενικέ, είστε σε μια περιοχή η οποία αποτελεί για μας την πύλη των Δυτικών Βαλκανίων. Το κοινωνικό μας έχει δώσει αγώνες και δράσεις δικτύωσης τόσο με τα Δυτικά Βαλκάνια αλλά όσο και με επίπεδα τα Βαλκάνια αλλά και τις πολλές ευρωπαϊκές περιοχές. Και αυτό γίνεται πράξη μέσα από τα σύμφωνα συνεργασίας, κυρίες, ευρωπαϊκών προγραμμάτων, συναντήσεων, επιχειρηματικών B2B. Δύο μεγάλων συνεδρίων που έλαβαν χώρα στην περιοχή μας, το 2013 με το Πνευματικό Κοινοβούλιο των Πνευματικών Αλβανίας και την Κεντρική Ένωση των Πνευματικών Σκοπίων, καθώς και το 2015 με όλα τα πολιτικά κοινοβούλια, τις διοικητικές επιτροπές, συνοδευόμενοι από επιχειρηματίες, οι περιοχές της εικόνας της Βαλκανικής μαζί με την Κύπρο ήρθαν στην περιοχή όπου συναποφασίσαν και δημιουργήσαμε μια επιχειρηματική ζώνη, τελείωτε μια συνεργασία, την οποία εμείς σαν επιμελητήριο έχουμε να δείξουμε με κρίσιμα αποτελέσματα τόσο στην Κύπρο όσο και στην Σερβία. Είμαστε πολύ κοντά στην Βουλγαρία και έχουμε αύριο κιόλας συνάντηση με δύο μηχανούς από την Βουλγαρία στη Θεσσαλονίκη, σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα το οποίο έχει να κάνει με τη δικτύωση, την εξωστρέφεια και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας. Μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία να σας δείξω ότι είστε σε ένα ιστορικό, τα πιο παλιά επιμελητήρια, ιδρύθηκε 1932. Είναι στη συγκεκριμένη γεωστατική αυτή θέση. Έχουμε δει ότι και έχουμε ενημερώσει η Υπουργή Ανάπτυξη Οικονομικών για τα ευρήματα που έχει δει το επιμελητήριο και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται ιδιαίτερα στην Βαλκανική για τις μικρές ευέλικτες δικές μας επιχειρήσεις. Κινούμαστε σε αυτή την κατεύθυνση. Θέλουμε την πολιτεία σύμμαχο δίπλα και μια σειρά προγραμμάτων και δράσεων όπως έχουμε καταθέσει και στο πρώτο αναπτυξιακό συνέδριο και μένουμε πάνω σε αυτά για την δημιουργία και ένα δημοτικού κέντρου στην περιοχή, που λειτουργεί τη ελληνική γραμμή από Θεσσαλονίκη, Κάφκασο, Βίκτορια και μέχρι τη Ρωσία. Στόχο του Μονογείου είναι η δημιουργία ραδιοφωνικών προϊόντων, όπω είναι και για αυτό είναι να πάρει την ένδειξη ΠΟΠ. Τα κελιά μας έχει μια δυναμική περιοχή στα Καρσιά και έχει μια επιχειρηματικότητα η οποία ενωσύει. Καταγράφει 37% ενεργεία στην περιοχή. Έχουμε χάσει σε αυτό το δημοτικό από 4.200 επιχειρήσεις, σήμερα μετά με 2.650. Βλέπετε και μόνο σε τι έχει συμβεί στην επιχειρηματικότητα. Έχουμε να ανταγωνιστούμε με τις γειτονικές χώρες, οι οποίες είναι το προϊόν και το άκτο χωρών αυτών είναι πολύ ανταγωνιστικό. Η πρόταση δικιά μας είναι μια δημιουργία ειδικής βαλκανικής ζώνης, μια ειδική φορολογική ζώνη στην περιοχή, η οποία θα αποτελέσει έτσι και την χρήση του γόρετος για να αναπτύξει η περιοχή μας συνεργασίες ως όφελος και του τόπου αλλά και της χώρας μας. Ευελπιστούμε ότι τα νέα το νέο πρόγραμμα, αυτό που καλούνται να ο εξοδικαστικός ρυθμίσει των ελευθέρων επαγγελματιών, πραγματικά να είναι ωφέλιμο τους αυτούς, να είναι ευέλικτες και αν σε κάποια σημεία δημιουργούν κάποιες εκδηλώσεις, είμαστε εδώ για να τις αναδείξουμε και να τις συμπεριλάβετε. Γιατί το μοντέλο ανάπτυξης της χώρας μας μετά από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο βασίστηκε στην ίδια επιχειρήση, που είναι στηριχτή αυτή η επιχειρήση. Η πατρίδα μας έχει, θα σας μιλάω και με την ιδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου της Μέλλου Διοικητικού Συμβουλίου της Γενικής Νομοσπονδίας Βαλκανική. Μικρή επιχείρηση είναι το 95% της χώρας μας, σύμφωνα με τα ευρήματα του Ινστιτούτου Ερευνών της ΙΣΕΒΕ, όπου και αυτή έχει κληθεί να σηκώσει τόσο τους εργαζόμενους και τις εργασίες, όσο και την ανάπτυξη της χώρας. Σας καλωσορίζω εδώ μια φορά στην περιοχή μας. Δεν είναι το παραπάνω για να σας κλείσω όσο και να σας δείξουμε
ιδιωτικά από την κοινωνία της Λόγινας και το ζητούμε ότι όλο και περισσότερο οι συλλάβες μπορούν να κάνουν χρήση του προγράμματος αυτού ώστε να μπουν στην διαδικασία να εξηγιάνουν τις προσωπικές τους και να συνεχίσουν τις επαγγελματικές δραστηριότητες τους. Ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε. Πήρα λεπτά. Και εγώ με τη σειρά μου θέλω να καλωσορίσω τον γραμματέα. Γιατί ρίχνει αυτό το δάλεμα μεγάλη μάσκα που βιώνουμε όλοι και δεν θέλω να πατεπατήσω άλλο και την αφήνω, αλλά και την κομισέ. Και το κόκκινα κάνει. Οι πρωτοβουλίες φυσικά είναι αυτές, ψηφίσαμε νόμους. Θα έχουν και άλλες σχετικά με τις 50.000 και πάνω οφειλές προσωπικού. Αλλά δεν αρκεί μόνο αυτό. Και πρέπει να το τονίσουμε τώρα και στον Γενικό Γραμματέα, αλλά σα τονίζω και εσά. Πρέπει να υπάρξουν στο άμεσο μέλλον άμεσα φοροελαφρύνσεις στις μικρομεσαίες για να μπορέσουμε να ανασάνουμε, ώστε να μην και να βρούμε αυτή τη ρότα την ανοιξιακή και να αρχίσουμε σιγά σιγά να τσουλάει η οικονομία. Αν δεν υπάρχουν τα κατάλληλα μέτρα και αν δεν βγούμε από το μνημόνιο, όπως λέμε εμείς σαν κυβέρνηση, ότι τον Αύγουστο και μετά θα έχουμε αυτό πέρα τουλάχιστον το ευχάριστο γεγονός, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Από τον Αύγουστο και μετά σχεδιάζουμε και προσαρμοζόμαστε και προς αυτήν την κατεύθυνση. Αυτά τα λίγο σας ευχαριστώ πολύ και θα σας δώσω το λόγο έχουμε για να συμμαχθεί για να διευθυνθώ την απολύωση και να δούμε πώς θα πρέπει. Κάνουμε μια παραλλαγική εστρατεία. Πρέπει να επισκεφτούμε 50 πόλεις τουλάχιστον. Σήμερα ξεκινήσαμε από εδώ. Η ώρα είναι πολύ δύσκολη για μένα. Αυτή τη στιγμή που πέσει να έχει το τηλέφωνο, δεν το έβαλε στα δόματα την πρόθεση, διότι μόλις πριν μια ώρα ανοίξαμε την πλατφόρμα και για τους δικηγόρους, μηχανικούς και γιατρούς, που δεν μπορούσαν να κινήσουν τα χρέη τους. Οπότε καταλαβαίνετε τι γίνεται. Και εκκρεμεί αρχές Μαΐου να κάνουμε το ίδιο και για τους αγρότες. Οπότε έτσι να έχουμε τελειώσει τη μεγαλύτερη πλειονότητα του ελληνικού λαού, επιχειρηματίες και ελεύθερες επαγγελματίες, να μπορούν να πάρουν τα εμμεγαπέδη και στη συνέχεια φυσικά να δούμε πώς μπορούμε να το κτίνουμε και σε όλους τους υπόλοιπους, κάτι για το οποίο βέβαια οι ξένοι έχουν άλλη. Σε κάθε περίπτωση ήθελα να πω ότι άκουσα με προσοχή αυτά που είπατε. Αν και είχα μια εικόνα, διότι έκανα κάτι περίεργο, ήρθα για διακοπές εδώ καλοκαίρι, Αύγουστο. Χωρίς να σηκώσω σημαία για να μην είναι εδώ στην δημοσιότητα, οπότε μου τα λέγανε και στις καφετέριες και στο εστιατόριο και το όνομα που υπάρχει με τους δίπλα και ο κόσμος πηγαίνει, έρχεται. Και περισσότερο είχα την ευκαιρία να μιλήσω και να μου πούνε και πώς τα βιώνουν τα πράγματα και ότι είναι αρκετά δύσκολο. Και σχημάτισα την εντύπωση ότι πολλοί κόσμοι βρίσκεται στα όρια του ή ακροβάτη κάθε μέρα. Και παρότι σου λέει βλέπουμε φως στο τούνελ, αλλά κουβαλάμε ένα μεγάλο πρόβλημα που είναι αυτό των χρεών, που έχουν συσσωρευτεί 7 χρόνια πίσω με τους μνημονιακούς νόμους που βάλανε υψηλή φορολογία, υψηλές εισφορές, όλα αυτά συσσωρεύονταν και είναι σε ένα μεγάλο βάρος που κουβαλάνε και σου λέει κάτι πρέπει να γίνει. Και εδώ μπορούμε να αναπτυχθούμε όσο μας κυνηγάνε για τα χρέη. Γι' αυτό λοιπόν, μέχρι να μπορέσουμε όπως είπε και ο βουλευτής, αλλά και όπως και εσείς θέλετε και που είναι πάγιο έτοιμο όλων των φορέων να γίνει κάποια μείωση ή ελάχιστη στην φορολογία ή στις εισφορές, το οποίο ξέρετε να γίνει στη συμφωνία με τους ξένους και έχει τη δυσκολία του. Γι' αυτό είπαμε ότι κάτι πρέπει να γίνει μέχρι τότε, δεν μπορούμε να περιμένουμε πότε όλα θα είναι ρόδινα για να πούμε ότι α, ότι μειώνονται οι εισφορές. Γι' αυτό λοιπόν προωθήθηκε ένα παράλληλο εργαλείο, αυτό του εξωτερικού μηχανισμού,
με το οποίο έχει έτσι τρεις βασικές αρχές που νομίζω είναι καλό να τις πω και μετά θα μιλήσω έτσι ένα λεπτό και μετά να μπούμε σε ερωταπαντήσεις και να εξηγήσω τι άλλο κάνει αυτός ο νόμος και τι ωφέλη έχει. Θα μπορούσα να μιλάω ώρες, αλλά θα μιλάω καλύτερα από ό,τι ο καθένας θα αντιμετωπίσει και να του πω πώς μπορεί να τα αξιοποιήσει. Αλλά καλό είναι να έχουμε στο μυαλό μας τρία πράγματα που λέει ο νόμος. Το ένα είναι ότι καθένας πληρώνει αυτό που μπορεί. Αυτό το αυτονόητο δηλαδή δεν υπήρχε στη χώρα μας. Μέχρι σήμερα τι έλεγε, πήγαινε σε τι σου λέει, ξέρω εγώ, 12 δόσεις, 24 δόσεις, 100 δόσεις, δεν κοίτανε αν μπορούσε να δώσεις. Σου λέει αυτό είναι το χρέος, αυτές είναι οι δόσεις, πλήρωνε. Έχεις, δεν με ενδιαφέρει. Τώρα λοιπόν είναι ο νόμος και λέει όχι, σε ενδιαφέρει. Ο νόμος τι λέει λοιπόν, έσοδα πλέον έξοδα, εξαιρουμένων φόρων, τόκων και αποσβέσεων, και από αυτό που σου μένει, αφού έχει καλύψει τις λειτουργικές σου δαπάνες, δηλαδή αν πληρώσει τους εργαζόμενους, τις ΔΕΚΟ, τις δουλειές κτλ., από αυτά τα λεφτά που μένουν στην άκρη, στο ταμείο, όρεμα να πληρώσω. Μπορώ να πληρώσω από κάτι που δεν έχω. Αυτό λοιπόν είναι που λέει ο νόμος, η ικανότητα που πληρώνει. Πληρώνω ό,τι μπορώ. Το δεύτερο που λέει ο νόμος είναι ότι επειδή έμεινα κάποια χρόνια και δεν μπόρεσα να πληρώσω, τι γινότανε, μπαίνανε πανωτόκια τα δάνεια ή μπαίνανε πρόστιμα και προς αυξήσεις στο δημόσιο. Και ιδίως αν ήταν ΦΠΑ ή ΦΟΥΜΟΥ και τέτοια, διπλασιαζόταν το χρέος. Δηλαδή, που χρωστάγες πέρα από 5.000, πήγαινες μετά από 2 χρόνια που τα πήγες λίγο καλύτερα και σου λέει τώρα χρωστάς 10.000. Λέγεις, πώς διπλασιάστηκε το χρέος σου. Λέει, α, είναι τα πρόστιμα, προς αυξήσεις. Μεγάλη αδικία, δηλαδή ήταν μια φούσκα και το χρέος. Έρχεται ο νόμος και λέει, φεύγει η φούσκα. Διαγράφονται με το που προσέλθει στο μηχανισμό τα πρόστιμα και προς αυξήσεις. Για να γίνει σωστή συζήτηση επί του πραγματικού χρέους. Το τρίτο είναι ότι αφού πληρώσεις ό,τι μπορείς για το πραγματικό χρέος, μετά από 10 χρόνια πρέπει να μπει και μια τελεία. Όπως λέω από μια ζωή. Μετά από 10 χρόνια μπαίνει μια τελεία. Σταματάς δηλαδή να πληρώνεις και ό,τι περίσσεψε διαγράφει. Αυτό λέω. Διαγραφή χρέους το λέει μετά στο άρθρο 15. Οτιδήποτε κι αν είναι αυτό, οποιοδήποτε είδους φόρου, οποιοδήποτε τέτοια, με μία μόνο εξαίρεση, μία εισφορά παρακρατούμενη του ΙΚΑ που είναι για τα ένσημα του εργαζομένου και τους λέμε κορυφτεί αυτή, θα πάει άλλος μια μέρα να πάρει σύνταξη και θα του πούνε α, ο εξοδικαστικός τρόπος είναι 20 χρόνια, σπάγουν τα ένσημα. Αυτή μια μικρή εισφορά δεν κουρεύεται. Όλα τα άλλα μπορεί να κουρευτούν πλήρως, λέω όμως. Ό,τι πλήρωσε 10 χρόνια μετά διαγραφή. Φυσικά για να πάρεις αυτά τα ευνοϊκά ωφέλη, καταλαβαίνουμε ότι έχει μια διαδικασία και πολλές φορές και σωστά ο κόσμος λέει «Α, ζητάει πολλά διαδικασία, πρέπει να πω, να κάνω». Έχει διάφορα διαδικασία. Εμείς εδώ είμαστε να βοηθούμε και μέσω της σελίδα μας και με email και με διάφορες άλλες δράσεις που κάνουμε βοηθάμε όλο τον κόσμο να περάσει αυτά τα εμπόδια. Είναι σημαντικό τέλος να πω ότι μέσα αυτές τις διαδικασίες γίνονται και πάρα πολλοί έλεγχοι. Οπότε, για όσους έχουν περιουσία, δεν θα πάρουν τη ρύθμιση. Δηλαδή, η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα τους κόψει. Και πλέον, αυτή η πλατφόρμα έχει συνδεθεί με την εφορία, με τα ασφαλιστικά ταμεία και με τις τράπεζες, υπάρχει live σύνδεση, και επίσης έχει συνδεθεί με τις αντίστοιχες πλατφόρμες σε 147 χώρες. Άρα όποιος έχει λεφτά στην Ελβετία ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα θα το βρει και θα του πει ευχαριστούμε πολύ, τα δικαιοσύνη πήγαινε πλήρως. Οπότε λοιπόν έτσι θέλω λίγο να εξηγήσω ότι δεν είναι μια ρύθμιση για όλους, υπάρχουν προϋποθέσεις και γίνονται έλεγχοι. Άρα λοιπόν όποιος δεν δικαιούται. Τώρα υπάρχει και μια γκρίζα ζώνη μεταξύ αυτών που έχουν και πολλά και αυτών που δεν έχουν τίποτα. Υπάρχει και κάτι ενδιάμεσο. Και εκεί έχουμε διαφωνία με τους ξένους, αυτό θα πω τελευταίο. Αρκετοί Έλληνες έχουν εκείνη την περιουσία. Που μπορεί να μου κληρονομήσει, όχι γιαγιά, εγώ ας πούμε, η γιαγιά μου άφησε τα ξηρέματα στην τζάμπη. Δεν ξέρω πού είναι. Τα βλέπουν αυτά οι ξένοι και λέει, α, εσείς Έλληνες έχετε περιουσία. Εξηγούμε εμείς και λέμε, δεν είναι περιουσία. Περιουσία είναι κάτι που αποφέρει χρήμα και πλούτο.
Αν εγώ έχω κάτι αγροτεμάχια στην Τζάμπη που τα πληρώνω στην πιαγιά μου, όχι μόνο δεν είναι πλούσια, είναι και βάρος. Πληρώνω και έμφυα, πληρώνω και αυτό και ένα. Δηλαδή, λέω πάντα θα τα χαρίσω και δεν βρίσκω κάποιον να τα χαρίσω, γιατί κανείς δεν τα θέλει, γιατί σου λένε αυτό το βάρος. Άρα λοιπόν, μια διαφωνία που έχουμε τους ξένους είναι αυτή, ότι όλοι οι Έλληνες λέγονται πλούσιοι και τεμπέλτες και όλα αυτά που λένε για μας, και εμείς τους λέμε ότι δεν ισχύει αυτό, ισχύει το αντίστροφο. Και στο πλαίσιο λοιπόν αυτού του νόμου, τι λέει, αν έχεις ακίνητη περιουσία. Όχι. Δεν λέει ο νόμος. Αν έχεις ακίνητη περιουσία, επηρεάζει το ποσοστό κουρέματος. Δεν μπορείς δηλαδή, το πούμε στο τέλος των 10 ετών, ό,τι περισσεύει κουρεύεται. Κουρεύεται μέχρι την αξία της ακίνητης περιουσίας. Μόλις πεις αξία, αρχίζει νέα κουβέντα, φούσκα και εκεί. Ποια είναι η αξία της περιουσίας, άμα ανοίξουμε το έντυπο του έμφυα, είναι αντικειμενική αξία που αν πας και το ψάξεις ήταν η αντικειμενική αξία του 2007. Καμία σχέση με το σήμερα, τι λέμε εμείς λοιπόν, το λέω όμως 7. Η αξία η εμπορική σημερινή όπως τη βρίσκει σήμερα ένας μηχανικός. Άρα, όποιος έχει εκείνη την περιουσία, θα απευθυνθεί σε έναν ανεξάρτητο εκτιμητή κινήτων μηχανικών να του βρει μια σημερινή η εμπορική αξία, όχι η αντικειμενική πριν 10 και 15 χρόνια, για να έχουμε μια ορθή εικόνα του τι τελικά περιουσία έχει και πόσο κοστίζει. Αυτό επηρεάζει πάρα πολύ και τις επιχειρήσεις, γιατί όταν παίρνουν άλλα, έλεγε θα βάλω επιχείρηση το εργοστάσιο, ξέρω εγώ, ή την βιοτεχνία. Τι αξία έχει, 1 εκατομμύριο. Σήμερα έχει 1 εκατομμύριο, δεν νομίζω, έχει πέσει η αξία. Άρα λοιπόν καλό είναι αυτό να αποτυπωθεί, ποια είναι η σημερινή πραγματική αξία, έτσι ώστε να ανοίγει τον δρόμο για να μπορεί να πάρει κούρεμα επιχειρηματία. Σταματάω εδώ, υπάρχουν πάρα πολλά άλλα ωφέλη. Καλύτερα έτσι μέσα από την κουβέντα να απαντήσω και να σα πω τι άλλο υπάρχει. Σας ευχαριστώ πολύ. Θεωρείτε ότι περιουσία ένα σπίτι που χρωστά στην τράπεζα. Δυστυχώς ναι, θεωρείται. Γι' αυτό στον νόμο, για να δώσουμε τη σωστή διάσταση, επειδή θεωρούν οι ξένοι, λέμε το εξής. Όταν μπαίνεις στην πλατφόρμα να κάνεις έτσι διαλύσεις των χρεών σου, είτε αυτά είναι της εταιρείας, είτε είναι ως ελεύθερος επαγγελματίας, έχει ένα πίνακα που συμπληρώνεις τα χρέη και την περιουσία π.χ. της εταιρείας. Έχουμε βάλει δίπλα μια άλλη καρτέλα που γράφεις την περιουσία και τα χρέη των φυσικών προσώπων που συνδέονται με την εταιρεία, π.χ. την επιχειρηματία. Για να δείξουμε το εξής, ότι αν ο επιχειρηματίας τελικά έχει λεφτά να βάλει στην εταιρεία ή περίμενε την εταιρεία να βγάλει κιόλας για να ζήσει και να πληρώσει. Αν λοιπόν ο επιχειρηματίας έχει λεφτά να βάλει στην εταιρεία, πάντα θα γίνει κούρεμα βάσει του ύψους του περιουσίες που έχει. Αν φαίνεται ότι ο επιχειρηματίας δεν έχει λεφτά και περιμένει να βγάλει για την εταιρεία, καμία επιβάρυνση και είναι προ όφελό του, διότι μπορεί να χτιστούν και αυτά. Δηλαδή, μια επιχείρηση, όταν έχει μια επιχείρηση, είσαι ο μοναδικός, δεν είναι. Τι επιχείρηση, τι είναι. Ατομική επιχείρηση. Έχει τεχνική ικανότητα. Αρχίζουμε τώρα τι παραμένει. Το έχει τεχνική ικανότητα. Εμπορική ιδιότητα. Αυτό θεωρείται καθόλου περιουσία. Δηλαδή, όταν έχω ένα μαγαζί, θεωρείται περιουσία στο μαγαζί. Ναι, ενοικιαζόμενο μαγαζί. Η επιχείρηση θεωρείται περιουσία. Αν είναι ενοικιαζόμενο, όχι. Πρέπει να τσανεί. Αυτό θέλω. Μπράβο. Ότι είναι στην ιδιοκτησία, όχι να τον νοικιάζει. Α, μπράβο. Ωραία. Αν όμω ήταν ιδιόκτητο. Ναι, όχι, δεν μιλάω για ιδιόκτητο. Είναι μια επιχείρηση στημένη με ενίκιο. Η επιχείρηση αυτή που θα είναι σαν περιουσία. Τα στατικά μου είναι η επιχείρηση. Ναι, επειδή υπάρχει κάποιο κλικ εδώ, εγώ γι' αυτό ρωτάω, θέλω να μιλήσω κάτι μέσα. Αν όμω έχει εμπόρευμα στην αποθήκη, για να πω στην αξία, είναι περιουσία. Α, ναι, εντάξει. Τώρα, αν ο μέτοχο έχει μια βίλα, είναι περιουσία του μετόχου. Θα προσμετρηθεί. Εντάξει, ναι. Λέω π.χ. Δεν μπορεί να πει ένα, α, εγώ έχω ένα μαγαζί που μόνο το νοικιάζω. Χρωστάω, ξέρω, 5.000 ευρώ και βγάζω 1.000 ευρώ το μήνα. Κουρέψτε τα όλα. Θα του πει, η βίλα. Ναι, καλά, άρα δεν έχει κουρέψει τα όλα. Έχει μια άλλη, μια συζήτηση. Αυτό λέω. Προσμετρούνται όλα. Αν ο ίδιο έχει ένα σπίτι δικό του και έχει και χρέη, προσμετρά την πέρα του. Γιατί εγώ πρέπει να ζήσω για την εταιρεία, πληρώσω και τα άλλα χρέη. Άρα
δικαιολογεί να έχει μισθό, να έχει χρήματα που θα βγάλει την εταιρεία για να ζήσει και να πληρώσει και τα άλλα χρέη. Όλα αυτά δικαιολογούνται ως έξοδα. Και τι είπαμε πριν, έσοδα με τον έξοδο, ό,τι περισσέψει πάει για τα χρέη. Πρέπει να κλείσει το μαγαζί σου, άμα δεν περισσέψει. Αν δεν περισσέψει πραγματικά, όχι κομικά, πραγματικά μιλάω τώρα. Τότε τι κάνει, σαν επιχειρηματία, βάζει την αεροκέντρο στο μαγαζί σου και λε μπροστά σου κάπου, σηκώνω το χέρι και τέλο. Προσέξτε τι δηλώνει. Προσέξτε τι δηλώνει. Άμα πάτε στην τράπεζα και πείτε δεν περισσεύει, θα σου πει σε μη βιώσιμο στόχευση. Προσέξτε τι δηλώνει. Αυτό το πήγα τόσο μακριά. Άμα δεν περισσεύει, σου λέει άμα δεν περισσεύει, κλείσει το δώσμα. Ενδεχομένως έχει την κορυφαία ιδιότητα, αλλά λόγω της φύσης της μορφής δεν ανήκει
σε ένα εμπορίο. Από την άλλη, όμως, τι εννοεί όταν λέει σημαντικό μέρος. Δηλαδή, ένα φορά να δούμε που πάει να δίνει 200.000 το χρόνο, τι γίνεται. Μισό. Αν είναι επιχείρηση, είναι νομικό πρόσωπο, τελείωσε. Τελείωσε. Αν είναι φυσικό πρόσωπο. Αν είναι φυσικό πρόσωπο, τότε πρέπει να δούμε και άλλες προϋποθέσεις, λέει η νομοθεσία του 1921. Γι' αυτό είπε ο νέος υπουργός, κ. Δρακασάκης, ένα πράγμα λέει, αν μπορέσω να κάνω πριν φύγω, να αλλάξω τον νόμο του 1921. Εντάξει, και είναι 100 χρόνια σε λίγο, τέλος πάντων. Αφού δεν είναι και το 1921, καλά. Λοιπόν, εκεί λοιπόν αυτός ο νόμος προσδιορίζει τότε. Φαντάζομαι τότε δεν θα υπήρχε μεγάλο πρόβλημα, πριν 100 χρόνια, σήμερα το θέμα, του ποιος έχει την εμπορική ιδιότητα. Οπότε λοιπόν δεν ήταν με απόλυτη σαφήνεια, ήταν περιγραφικό. Και δεν μπορείς να πεις οι αγρότες είναι ή δεν είναι. Κάποιοι είναι, κάποιοι δεν είναι. Λοιπόν, τα κριτήρια βάσει του οποίου το καταλαβαίνεις, σε αυτό που διαβάζετε, όσον αφορά τουλάχιστον τους αγρότες, είναι το αν έχεις κάποια παραγωγική κατάσταση. Άρα, άμα είναι αυτό που λέμε εμείς εργάτης γης, είναι έτσι στα χωράφια και τα λοιπά, δεν έχει κατά βάση την εμπορική ιδιότητα. Αν τώρα έχει κάποια παραγωγική κατάσταση ποιοί, έχει ένα ελαιοδείο ή έχει μια κτηνοτροφική μονάδα, δηλαδή γενικά άμα έχει ένα χειροκρομείο, αν υπάρχουν μέσα μηχανήματα, τότε σου λέει παραγωγική κατάσταση, άρα κατά βάση την έχει. Οπότε λοιπόν, αν την έχει την εμπορική ιδιότητα, μπορεί ήδη από τον Αύγουστο που μας πέρασε να κάνει έτσι και να ρυθμίσει όλα τα χρέη. Αν δεν την έχει την εμπορική ιδιότητα, τότε θεωρείται ελέγχος επαγγελματίας. Ωραία. Αυτή τη στιγμή μπορεί δηλαδή να κάνει έτσι ο ελέγχος επαγγελματίας ήδη από αρχής Φεβρουαρίου. Ωστόσο, ο ΓΑ δεν έχει βεβαιώσει και δεν έχουν λήξει πρόθεσμα στο 15 και το 16. Θα έχει λήξει πρόθεσμα 1 Μαΐου. Άρα λέμε εμείς, μην βιάζετε, περιμένετε να βεβαιωθούν και αυτά και να τα αντιμετωπίσετε όλα μαζί. Οπότε προτρέχουμε τους αγρότες, αν μπορούν να περιμένουν μέχρι αρχές Μαΐου, να βεβαιωθεί και το 15-16 και να ρυθμίσει και μετά. Είχατε λύσει την οτροπική εγκατάσταση. Όταν λέμε μπορεί κάποιος να έχει ένα μεγάλο αποστάσιο, αλλά είναι παραγωγός, δηλαδή δεν εμπορεύεται τίποτα. Είναι μέχρι την οτροπική εγκατάσταση. Άρα θεωρείται κανονικά φυσικό, είναι φυσικό πρόσωπο αγρότης και προσωμείας θέλετε επαγγέλματα. Άρα σε αυτή τη διάθεση. Δεν μπορώ να το πω έτσι. Έτσι μου το περιγράφετε πολύ γενικά. Αποφεύγω να σας απαντήσω, όχι, γιατί θα σας πω κάτι λάθος. Πρέπει ένας να δει όλες αυτές τις παραμέτρους. Οπότε αν δεν τις δούμε όλες αυτές που γράφουμε εκεί, δεν τα γράψαμε όλα αυτά γιατί δεν είχαμε τι να κάνουμε. Τα γράψαμε γιατί έτσι είναι από την νομοθεσία. Πρέπει ένας να δει όλες αυτές τις παραμέτρους για να το πει. Δεν θέλω να σας πω τώρα έτσι στο πόδι κάτι και να είναι λάθος. Πρέπει ένας να δει και από όλα αυτά που έχουμε γράψει εκεί. Και ανάλογα με το τι ισχύει, θα βρει τι είναι. Κάτι δηλαδή να μιλήσει είτε με τον δικηγόρο είτε με έναν λογιστή, αν έχει απορία ο ίδιο. Λίγο πιο μπροστά, πάνω στο έργο θέμα του Ναδεσού, στην ερώτηση 6 είναι, λέει ότι οι αγρότε που είναι υποχρεωμένοι στην κρίση πλοίων και οπτικών εντάσσονται στην παρούσα ρύθμιση, εάν είναι φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από την κοινωνική δραστηριότητα, σύμφωνα με το κώδικα φορολογία εισοδήματο και δεν έχουν την πτωχευτική ικανότητα. Συνεπώ, εφόσον πληρώνουν τι τριβέ προθέσει έναρξη, μπορούν να εκμεριστούν οι οφειλέ του όσο δεν είναι διάλειμμα. Δηλαδή, τη μία λέει του πάει τα νομικά σε αυτήν την διεύθυνση, και την άλλη λέει μα προποθέσει. Αυτό ήταν το ερώτημα. Σα είπα, όλοι θα ενταχθούν. Δεν υπάρχει κανεί που μένει απ' έξω. Απλά έχει μια διαφορετική διαδικασία. Αν είναι ελεύθερο επαγγελματία, θα ρυθμίσει μόνο τα χρήματα προ το δημόσιο, όχι τα τραπεζικά μέσα τη πλατφόρμα. Αν είναι επιχείρηση, θα ρυθμίσει όλα τα χρήματα τη πλατφόρμα. Σε κάθε περίπτωση, η πλατφόρμα δεν τον κόβει. Τον δέχεται κανονικά για αίτηση και τα χρέη.